οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του νέου προϋπολογισμού. Ποιες οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2021. Η επόμενη μέρα των μνημονίων στην Ελλάδα. Τι λένε οι ευρωβουλευτές Δημήτρης Παπαδημούλης και Γιώργος Κίρτσος. Η μέρα της Ευρώπης 2018. Διήμερες δράσεις στον Άφλιο από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας στο Erasmus Plus. Ευρωπαϊκή συνεργασία κατά της βίας στα σχολεία. Αυτά και άλλα βίντεο και ειδήσεις απόψε στις 10 στα European Steps.